το χωριό Δοτσικό Γρεβενών βρίσκεται 20 χιλιόμετρα έξω από την πόλη των Γρεβενών. Επισκεφτείτε το τώρα το καλοκαίρι και απολαύστε τις φυσικές ομορφιές και τα παραδοσιακά προϊόντα της περιοχής. Χαρακτηριστικό γνώρισμα του χωριού είναι το τοξωτό πέτρινο γεφύρι χτισμένο το 1804 από πετράδες της περιοχής. Υπάρχουν αξιόλογα θρησκευτικά μνημεία με σημαντικότερο ρόλο την εκκλησία του Αγίου Αθανασίου, χτισμένη το 1865. Το Δοτσικό είναι ένα από τα πιο όμορφα χωριά που βρίσκεται στην Ανατολική Πίνδο, στους πρόβδες της Ανατολικής Πίνδου. Το Δοτσικό είναι ένα από τα πιο παραδοσιακά χωριά που έχει κρατήσει ακόμη την πέτρινη μορφή. Ο επισκέπτης που θα έρθει στο Δοτσικό θα δει τα πέτρινα γκαλντερίνια, τα πέτρινα σπίτια, δηλαδή κράτησε την παλιά μορφή του το χωριό και εμείς σαν κοινοτική αρχή και τώρα με το Δήμο προσπαθούμε να το κρατήσουμε σε αυτήν τη μορφή. Ό,τι κάνουμε δηλαδή είναι με βάση την παράδοση και με την πέτρα. Σαν υλικό δουλεύουμε πάρα πολύ την πέτρα. Από τα ομορφότερα χωριά του Δήμου Γρεβενών, παραδοσιακό. Εδώ γυρίστηκε και η ταινία του Αγγελόπουλου Μέγας Αλέξανδρος. Αξίζει κάθε δυτικό Μακεδόνας να επισκεφτεί το Δοτσικό έστω για μία φορά για να δει αυτή την απέραντη ομορφιά. Η τρίτη ταυτότητά του είναι πάρα πολύ όμορφο, με το πέτρινο γεφύρι, με τη θαυμάσια φύση που υπάρχει γύρω του. Ένας περίπατος στα καλντερίμια του χωριού και τα πέτρινα σπίτια που θυμίζουν μικρούς πύργους σε μεταφέρουν σε αλωτινές νοσταλγικές εποχές. Σε όλη τη διάρκεια του χρόνου μπορεί κανείς να απολαύσει στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης. Είναι ένα από τα πιο ωραία χωριά των Γρεβενών, άλλωστε όλα τα χωριά των Γρεβενών είναι πάρα πολύ όμορφα. Αυτές τις μέρες όλα τα χωριά έχουν πανηγύρια, είναι καλά να τα επισκεφτεί ο κόσμος, υπάρχει πάρα πολύ κόσμος στο κάθε χωριό, θα περάσουν όμορφα. Και οφείλουμε όλοι μας να στηρίξουμε τις κάθε ενέργειες που κάνουν οι κάθε σύλλογοι του χωριού. Το Δοτσικό Γρεβενών είναι στην περιοχή του Βοΐου, θα πω όπως ήταν παλιά χαρακτηρισμένο. Τώρα βέβαια εντάχθηκε στον νομό Γρεβενών. Είναι χτισμένο στα 1100 μέτρα. Είναι ένα παραδοσιακό χωριό. Έχει δύο ταβερνάκια στην πλατεία του χωριού. Ένα ξενώνα ο οποίος είναι πάρα πολύ ωραίος και σε διανομή και από θέμα διατροφές. Και πολύ ωραίες τοποθεσίες όπως είναι το Μιλίσι, Σκούρτζια,